τον καλλιτεχνικό χώρο και τον χώρο της τηλεόρασης. Επώνυμοι στη Βουλή, ποιοι εξελέγησαν και ποιοι έμειναν εκτός αυτή τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Την τιμητική τους έχουν ηθοποιοί αλλά και δημοσιογράφοι. Αρχίζουμε με τους χαμένους, καθώς ενώ είχαν εκλεγεί στις πρώτες εκλογές της 6ης Μαΐου, τώρα λόγω της λίστας των ψηφοδελτίων δεν κατάφεραν να μπουν στη Βουλή. Όπως ο Παύλος Κονταγιαναϊδής. Ο ηθοποιός ήταν υποψήφιος στη Β' Αθηνών με τους ανεξάρτητους Έλληνες και πρόλαβε και ορκίστηκε βουλευτής, έστω και για μία ημέρα, στις εκλογές της 6ης Μαΐου. Παρ' όλα αυτά, στη χθεσινή εκλογική αναμέτρηση δεν κατάφερε να μπει στη Βουλή, καθώς δεν συγκέντρωσε τις απαραίτητες ψήφους. Και πάμε στους επώνυμους που θα διαβούν το κατόφλι της Βουλής και θα ορκιστούν βουλευτές σε λίγες ημέρες. Για δεύτερη φορά θα ορκιστεί ο Πύρος Δήμας, όπου εξελέγει με το Πασόκ στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Στο ίδιο ψηφοδέλτιο εξελέγει και ο δημοσιογράφος Τέρενς Κουίκ, υποψήφιος με τους ανεξάρτητους Έλληνες του Πάνου Καμένου. Στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας εκλέγεται η δημοσιογράφος Φωτεινή Πιπηλή, που ήταν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία, και με τους ανεξάρτητους Έλληνες η Έλενα Κουντουρά. Η Λιάνα Κανέλη εκλέγεται για ακόμη μια φορά στην πρώτη περιφέρεια Αθήνας με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Στην δεύτερη περιφέρεια Αθηνών με το ΣΥΡΙΖΑ εκλέγεται η Σοφία Σακοράφα, αλλά και ο δημοσιογράφος Πέτρος Στατσόπουλος. Υποψήφοι στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας εξελέγησαν ο δημοσιογράφος Αργύρης Δινόπουλος και η αθλητικογράφος Άννα Καραμανλή, η οποία στην προηγούμενη ορκομοσία είχε εντυπωσιάσει με το στυλ της. Με τη Δημοκρατική Αριστερά στη δεύτερη περιφέρεια Αθηνών εκλέγεται και ο Γρηγόρης Ψαριανός. Φαίνεται πως στη δεύτερη περιφέρεια Αθηνών οι δημοσιογράφοι έχουν την τιμητική τους, καθώς εκλέγεται και ο Γιάννης Δημαράς με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Στο υπόλοιπο Αττικής εκλέγεται ο επίσης δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου, υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ο ηθοποιός Γιώργος Πάντζας. Με τους ανεξάρτητους Έλληνες εκλέγεται βουλευτής και ο ηθοποιός Παύλος Χαϊκάλης. Σε ό,τι αφορά τώρα την Εύα Καϊλή, υποψήφια στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης με το ΠΑΣΟΚ, αν ο επικεφαλής Ευάγγελος Βενιζέλος επιλέξει ως έδρα εκείνη του Ηρακλείου Κρήτης, εκλέγεται η Εύα Καϊλή. Διαφορετικά, μένει και εκείνη εκτός Βουλής. Στη δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης εκλέγεται με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας η ηθοποιός Ελένη Γερασιμίδου. Στο ψηφοδέλτιο Ετωλοακαρνανίας με το ΣΥΡΙΖΑ εκλέγεται ο δημοσιογράφος Γιώργος Βαρεμένος, ενώ είσοδο στη Βουλή κάνει και ο ηθοποιός Μαρία Κανελοπούλου, που την γνωρίσαμε μέσα από τη σειρά «Εμείς και εμείς». Η Μαρία Κανελοπούλου αγαπήθηκε πολύ και μέσα από το σύριαλ «Το καφέ της χαράς», ενώ ήταν υποψήφια με το ΣΥΡΙΖΑ στο ψηφοδέλτιο Αχαΐας. Στην Κέρκυρα εκλέγεται τελικά και η Άτζελα Γκερέκου, που ήταν υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ, ενώ στην Πιερία, υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, εκλέγεται βουλευτής ο πρώην αθλητής Κώστας Κουκοδήμος. Για το τέλος, μια έκπληξη στα βουλευτικά έδρανα είναι και η υποψηφιότητα του ηθοποιού και σενεριογράφου Γιώργου Κυρίτσι, ο οποίος εξελέγει βουλευτής με την Δημοκρατική Αριστερά, καθώς ήταν υποψήφιος στην περιφέρεια Τρικάλων. Πολλοί επώνυμοι όμως έμειναν εκτός Βουλής ακόμα και στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Για ακόμα μια φορά η Βάνα Μπάρμπα δεν βγήκε βουλευτής, καθώς είχε θέσει υποψηφιότητα στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας με το Λάος. Και η Μέρη Βιδάλη, που είχε θέσει υποψηφιότητα στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας με το ΠΑΣΟΚ, δεν κατάφερε να μπει στη Βουλή. Χαμένος και ο ηθοποιός Ρένος Χαραλαμπίδης, που ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στη Β' Αθηνών. Δεν τα κατάφερε και η δημοσιογράφος και τηλεκριτικός Πόπη Διαμαντάκου, όπου ήταν υποψήφια με τη Δημοκρατική Αριστερά στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, αλλά και ο Γιάννης Μπέζος πάλι με τη Δημοκρατική Αριστερά στο ψηφοδέλτιο επικρατείας και εκείνος. Στη Βουλή δεν κατάφερε να μπει και ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής δελτίων ειδήσεων του Μέγκα, Αντώνης Λιάρος, που ήταν υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στο υπόλοιπο Αττικής. Στην Βουλή δεν κατάφερε να μπει και ο μετεωρολόγος Νίκος Καντερές, που ήταν υποψήφιος στο υπόλοιπο Αττικής με τη Νέα Δημοκρατία. Και ο ηθοποιός Πάνος Κουρολιάκος, υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ στο υπόλοιπο Αττικής, δεν κατάφερε να μπει στα έδρανα της Βουλής. Λείπει ένα όνομα, νομίζω. Είχαμε ένα θρίλερ με την Τάνια Ιακωβίδου, που ήταν υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Β' Αθηνών. Δεν θα τη δούμε στη Βουλή. Βέβαια, είναι πρώτη επιλαχούσα η Τάνια. Πήρε αρκετούς ψήφους. Απλά δεν έφταναν για να τη δούμε αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Θρυλεράκι ήταν αυτό. Θρυλεράκι πραγματικό. Δύο φορές το έχει ζήσει. Δύο. Ναι, ναι, και ναι. Την πρώτη φορά δεν κατάφερε. Mm-hmm. Ήταν επιλαχούσα και τώρα. Ακριβώς αυτό. Αλλά εντάξει, Τάνια είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει άποψη, θεωρώ, και έχει πολύ ωραία γλώσσα σε σχέση με άλλους οι οποίοι πολιτεύονται και δεν μπορούν να μιλήσουν τα ελληνικά.
πόσο μάλλον να μεταγγίσουν και να μεταλαμπαδεύσουν. Και να βοηθήσουν με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί. Αλλά ναι, νομίζω ότι. Εντάξει. Μπορεί να προσπαθήσει την επόμενη φορά. Πάμε να πούμε μια καλησπέρα στον Θέμη το κομμάτι.